σήμερα και να το ρωτήσω αν θυμάται αυτό το τραγούδι, πόσο ωραίο τραγούδι, πόσο γαλήνιο. Είναι ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, είναι ο πρόεδρος του δικτύου κτήματο μεσητών E-Real Estates. Χαίρετε κύριε Μπάκα. Καλή σήμερα. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι, σας θυμίζει τίποτα? Να σας πω, δεν το θυμάμαι, αλλά θα σας πω ότι είστε μικρούλης, είστε μικρό. Επειδή ήμουν σε αναμονή και το άκουγα, θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Τι είναι γαλήνιο. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα μας. Ήδη έχω κάνει ένα μικρό πρόλογο στην έναρξη της εκπομπής. Αυτό που επί της ουσίας θα συζητήσουμε με αφορμή μια δική σας βεβαίως έρευνα που έχει γίνει, είναι όλες αυτές οι προκλήσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν την εικόνα της αγοράς ακινήτων το 2022. Η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί το βασικό ρυθμιστή, δεν γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι ρυθμιστή, έτσι, για την όποια επόμενη μέρα. Τα δεδομένα ήδη έχουν αλλάξει και δεν ξέρω τι αναμένεται να γίνει και σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, γιατί όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι είναι μία αλυσίδα. Κύριε Μπίτα, να σας πω το εξής, ότι η ελληνική οικονομία έρχεται από μία πρίκα ανάπτυξη το 2021 ή το 2020. Έχετε μια λογική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι τα ελληνικά μόνο θα παραμείνουν και φέτος σε κατάσταση προστασίας, ενώ δεν πάβει, είναι βαρύ για την ελληνική οικονομία, τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός. Δύο δεδομένα τα οποία είναι στοίχημα για τη νέα χρονιά. Τώρα, όσον αφορά τη μεταγορά, θα σας πω ότι είδαμε ότι οι τιμές των υλικών, των οικοδομικών υλικών και των οικοπαίδων έχουν αυξηθεί ακόμα και 20-30% σε σχέση με τα προηγούμενα 2-3 έτη. Κάτι που σημαίνει ότι αυτή η αύξηση, κυρία Μπίτα, ή θα μεταφερθεί στις τιμές πώληση των κατοικιών, των νεότερων κατοικιών, ή αλλιώς θα μπει στη διαδικασία να απορροφηθεί από τους κατασκευαστές, μειώνοντας το κέρδος τους, ή αλλιώς όσον αφορά θα πιέσει τις τιμές των οικοπαίδων. Η αγορά ακινήτων έτσι κι αλλιώς φυροκοπήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και εν μέσω της οικονομικής κρίσης, και εκεί η αλήθεια είναι που πήγε λίγο να πάρει τα πάνω της, ήρθανε και τα βαρύδια αυτά όπως του κορονοϊού, όπως της ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων βεβαίως ως αποτέλεσμα, που αρχίζουν πάλι και σφίγγουν τον κλειό. Και επειδή εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά αποτελούν ένα στιγμίο ανάγχωμα όσον αφορά τη δική πορεία της μεταγοράς που καταγράφει το 2018 και μετά. Το βασικό στοιχείο εδώ και από εδώ και πέρα πώς θα κινηθούμε γενικότερα. Ένα βασικό στοιχείο είναι και η πέσιμη μετάβαση. Ακούσαμε στην πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού να αναφέρει ότι από το 2023 θα απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό δίνει ουσιαστικά μια πρώτη εικόνα για όλες τις αλλαγές που έρχονται, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις συγκεκριμένες οδηγίες και αφορούν ορίζοντα ως το 2030. Ναι, αυτό μένει να το δούμε, γιατί ναι μεν ανακοινώθηκε, εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό, αλλά τώρα με αυτή την κρίση που υπάρχει την ενεργειακή, που κυρίως έχει να κάνει με το φυσικό αέριο, διαβάζω και στον Διεθνή Τύπο ότι πολύ μεγάλοι παράγοντες, έτσι, στη σκακέρα αυτή που λέγεται ενέργεια, προσπαθούν να βρούνε, να κρατήσουν τις υπάρχουσες μορφές ενέργειας και να συμπληρώσουν εκεί το φυσικό αέριο. Δηλαδή, διαβάζω πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο θα ισχύσει αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα σας πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η Διεκτήβα ουσιαστικά, έχει ένα στόχο να ορίζει το 2030. Ο οποίος στόχος είναι ο ένας. Είναι ο εξής μάλλον. Είναι η μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου από τα κτίρια κατά 60%. Που σημαίνει ότι θα δούμε πολλά προγράμματα εξοικονομού κατοίκων το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ο στόχος είναι τα ακίνητα να γίνουν πιο φιλικά στο περιβάλλον. Και αυτό είναι κάτι που θα επηρεάσει, θα αντιλαμβανόμαστε όλοι και τις τιμές. Όταν αφήσουμε τα κλειδιά διαδικασία να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τα κινητό μας, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό έχει ένα κόστος. Μεγάλο κόστος. Δηλαδή, μια τέτοια κατασκευή θεωρείται μια κατασκευή πολυτελείας. Από τη στιγμή που γίνει τώρα, λέμε για μια νεόδμητη κατασκευή. Όμως, πόσο σημαντικό θα ήταν, μάνι, ακόμα και για το θέμα της ενεργειακής κρίσης, έτσι, που δεν είναι άσχετο με την πράσινη μετάβαση, πόσο σημαντικό θα ήταν να μπαινε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού σε ένα από τα προγράμματα εξοικονομώ, όπου έχει έναν ορίζοντα, η αλήθεια είναι, μέχρι το 2025, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας ορίζοντας να μπει ένα μεγάλο ποσοστό κατοικιών μιας χώρας όπου, τι να πω τώρα, που για 10 χρόνια δεν υπήρχε και καμία κτηριακή αναβάθμιση στις υπάρχουσες οικοδομές. Το απόθεμά μας πάντως, κυρία Μπίτα, θα σας πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κατοικίες από το 1975 ως το 1988-1990. Δηλαδή εκεί έχουμε το μεγαλύτερο απόθεμα κατοικιών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και θα δούμε τη μεγαλύτερη πίεση
και το μεγαλύτερο κοστολόγιο όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση του συγκεκριμένου ακινήτου. Και βεβαίως όλο αυτό, αν τα σπίτια μας δεν είναι ενεργειακά μέχρι κάποιο έτος, αυτό θα, δεν θα πληρούν τα κριτήρια, δεν θα μπορούν ούτε να πουληθούν, ούτε να ενοικιαστούν. Κάπως έτσι διαβλέπετε το μέλλον. Έχετε δίκιο, έχουμε ακούσει συγκεκριμένες δηλώσεις από στελέχη της αγοράς, από επικεφαλής, από πολύ μεγάλα επενδυτικούς ομίλους της Γερμανίας, οι οποίοι αναφέρουν ότι στο άμεσο μέλλον όντως αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί πολλά σπίτια που μπορούν να πουληθούν να νοικιαστούν. Αλλά παράλληλα θα σας πω και το εξής. Θα δείτε ότι ακόμα και τα τραπεζικά ιδρύματα σε ακίνητα που είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα έχουν πολύ καλύτερο επιτόκιο δανεισμού. Κάτι το οποίο, κυρία Πίτα, ήδη το βλέπουμε και στην ελληνική αγορά. Δηλαδή, αν εσύ πεις δηλώσεις ότι θα κάνω μια πράσινη οικοδομή στην τράπεζα ή θα αγοράσω πράσινο ακίνητο, εκεί θα καταφέρεις καλύτερο επιτόκιο. Σαφώς, ήδη αυτή τη στιγμή πολλά τραπεζικά ιδρύματα στη χώρα μας διαφημίζουν συγκεκριμένα τα πακέτα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στο εύρος Ευρωπαϊκής Ενώσης αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα τραπεζικά ιδρύματα δίνουν στόχευση στο να αγοραστούν πράσινα ακίνητα, ενεργειακά αναβαθμισμένα σε σχέση. Το θέμα είναι να δοθούν κίνητρα και από το κράτος, έτσι ώστε το κόστος οτιδήποτε νέο συμβαίνει, ακόμα και το νέο αυτό χαρτί που όλα, του μηχανικού που λένε που όλα θα είναι μαζεμένα σε έναν αριθμό από πίσω, όπως λέγεται, ηλεκτρονική ταυτότητα, να μην επιβαρύνουν όλα τον αγοραστή ή τον ιδιοκτήτη. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Κύριε Πίτα, δυστυχώς ή ευτυχώς, όλα αυτά είναι επιβαρύνσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, των αγοραστών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια δεκαετία μπροστά μας που είναι σαν να αλλάζουν τα δεδομένα που ξέραμε μέχρι τώρα. Γενικότερα τα δεδομένα στην μεικτήματα αγορά δείχνουν μεγάλες και αγριές αλλαγές. Και να δούμε τι θα γίνει και με τα κόκκινα δάνεια, να δούμε τι θα γίνει και με τους πληθυσμού, με τον τουρισμό. Έχετε δίκιο. Σου λέω το εξής. Με τα κόκκινα δάνεια, θα σας πω ότι στην ενδιάμεση έκθεση Τράπεζας Ελλάδος, ο διοικητής ο κ. Γιάννης Τουντάρας έκουσε και πάλι τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι θα δούμε πολλά δάνεια τα οποία σήμερα, δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ που σήμερα δηλώνονται όσο εξυπηρετούμενα μέσα από προγράμματα της γέφυρας κλπ. Θα δούμε αυτά τα δάνεια από το Δέλτα Τρίμηνο του 2021 και εντός του 2022 να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα. Δηλαδή, ως επίπτωση αυτό της πανδημίας. Ακριβώς, ευθέως, κυρία Μπίτα, πλέον θα δούμε ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων, γιατί ακόμα το αποτύπωμα δεν έχει φανεί. Ξέρουμε ακόμα ακριβώς ποιο είναι με την πανδημία. Μετά οι πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί ξεκίνησαν, το ξέρουμε όλοι. Του πληστηριασμού θα δεδομένη χρονική στιγμή βάσει του νόμιμου σχεδίου. Αν υπάρχουν τρεις άκαρποι πληστηριασμοί, υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί η τιμή, η αρχική τιμή πώληση του ακινήτου κατά 35%. Ανάλογα με τον ρυθμό, ανάλογα με το είδος των ακινήτων, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μάλλον η δυνατότητα να επηρεάσει την μεταγορά. Ιδιαίτερα όταν επικεφαλής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων ανέφερε ότι θα έχουμε 50.000 ακίνητα σε εφιστριασμό κάθε χρόνο για την επόμενη πενταετία. Άρα συνολικά αναφερόμαστε σε 250.000 σπίτια. Χατική ακίνητα, συγγνώμη. Μετά ο τουρισμός. Ο τουρισμός είδαμε πολύ ωραία και πολύ ενθαρρυντικά και αισιόδοξα αποτελέσματα από τον τουρισμό του 2021. Σημαντικό στοιχείο να φέρουμε όμως το παράγοντα σημαντικό για το 2022 θα είναι η υγειονομική ασφάλεια που θα αποτελέσει το βασικό ρυθμιστή και ήταν στα ξεδιά τους εγχώρους αλλά και τους αλλοδαπούς. Παράλληλα είδαμε να αλλάζει το μοντέλο του τουρισμού. Είδαμε αυτή τη στιγμή κοινότητα και η Γαλλία και η Ισπανία και η Ιταλία, δηλαδή οι χώρες του Νότου, του Ευρωπαϊκού Νότου, να μπαίνουν σε δικασία να εκμεταλλεύονται κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ετοιμαστούν το νέο μοντέλο του τουρισμού που έρχεται. Παράλληλα. Καλά, να επισημάνω κάτι εδώ. Στη χώρα μας, ενώ γνωρίζουμε πόσο ο τουρισμός αποτελεί βασικό ρυθμιστή, όχι μόνο τώρα, έτσι, στην πανδημία, αλλά γενικά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, δηλαδή, του ΑΕΠ της χώρας αποτελεί ο τουρισμός. Κυρία Μπίτα, ο τουρισμός είναι αρρωγός και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της αγοράς. Είναι αλληλένδετος κρίκος της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα ένας κρίκος ο οποίος πραγματικά συνεισφέρει πολλαπλάσια στον ελληνικό ΑΕΠ και στις εργασίες. Πολλές φορές όμως νιώθεις μέσα στις κρίσεις έτσι, που έχουμε διανύσει ως χώρα τα τελευταία χρόνια, νιώθεις ότι έχει αφαιθεί μόνος του, δηλαδή να ανταποκριθεί στις όποιες προκλήσεις της όποιας εποχής. Κυρία Μπίτα, ανοίγεται μια κουβέντα αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη και θα σας πω το εξής, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας πω ότι είδαμε ότι ο μαζικός τουρισμός λόγω πανδημίας
δεν υφίσταται πλέον τόσο πολύ έντονα. Βλέπουμε ότι υφίσταται ο ποιοτικός τουρισμός, ο οποίος ο ενδυνάμει ταξιδιώτης δαπανά πολύ περισσότερα χρήματα για διαμονή του κατά μέσο όρο στο παρελθόν. Δηλαδή, το 2021 είδαμε να επισκέπτουμε τη χώρα μας πιο ποιοτικά, μάλλον ταξιδιώτες και τουρίστες με πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει ήδη έχει χτυπήσει το κουδουνάκι, λέγοντάς μας ότι δείτε το μέλλον ποιο είναι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Κανονικά η χώρα μας έπρεπε να έχει σχέδια για τον τουρισμό με προβολή 20 ετίας. Έπρεπε να προπορεύεται σε αυτό. Και να προβάλλουμε, κυρία Μπίτα, και νέους προορισμούς αναδυόμενους. Το μεγαλύτερο λάθος. Και να έχουμε επιμήκυνση της περίοδου με αυτόν τον τρόπο. Μα όλα αυτά τα χρόνια το ίδιο λέμε όμως. Όλα αυτά τα χρόνια το ίδιο λέμε, κυρία Μπίτα. Το θέμα ξέρετε ότι εγώ θεωρώ τουλάχιστον την δεδομένη χρονική στιγμή, βλέπουμε το Υπουργείο Τουρισμού ότι κάτι θέλει να κάνει. Κάπως θέλει να αλλάξει τα δεδομένα. Είδαμε μια καμπάνια που αφορούσε τη χειμερινή σεζόν. Κάτι να το πείσω παρελθόν και εμείς δεν το είχαμε δει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι να δούμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε, πώς θα μπούμε σε δικασία να καταγράψουμε και να δούμε ακριβώς πού είναι το μέλλον του τουρισμού στη χώρα μας. Θέλω να σα πω ότι αφού ξεκίνησε η κουβέντα μας, ότι στην Ισπανία τα ξενοδοχεία πλέον δεν είναι ξενοδοχεία που τα γνωρίζαμε. Γιατί τα κυρία ξενοδοχεία είναι μακρόν διαμερίσματα. Δεν είναι ξενοδοχεία 15, 20, 25 τετραγωνικών μέτρων δωμάτιο. Βλέπουμε τον κόσμο ότι μπαίνει σε μια άλλη λογική. Στην Ισπανία φτιάχνουν μεγάλε ξενοδοχεία που είναι ουσιαστικά διαμερίσματα, αυτοτελή και αυτόνομα, με ξεχωριστή είσοδο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτή η πανδημία του κορονοϊού, η οποία μπορεί να μην έγινε πανδημία σε 10 χρόνια, αλλά θα γίνει ανάμεσά μα, θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει αφήσει κάποιες συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στον τρόπο πλέον που διανύουμε την καθημερινότητά μας, στον τρόπο πλέον που επιλέγουμε να ταξιδέψουμε. Το είδαμε στο μέσο του καλοκαίρι του 2021 ότι όλη η ποιοτική Ελλάδα και κατά κύριο λόγο η Πελοπόννησο όσον αφορά την Νότια Ελλάδα και η Χαλκιδική όσον αφορά την Βόρεια Ελλάδα. Πολύ μεγάλη κινητικότητα σε ακίνητα βαχυχρόνια μίσθωση. Θυμάστε το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστο, ήταν όλα γεμάτα και ο λόγος τους ήταν ότι ο κόσμος ήθελε να πάει κάπου και να μην έχει επαφή. Αυτό όμως μπορεί κάποιος να πει ότι είναι μια τάση ενδεχομένως που έχει διαμορφωθεί ως απόρρια της πανδημίας. Εμείς πρέπει να βρισκόμαστε μπροστά από οτιδήποτε συμβαίνει. Η πανδημία θα τελειώσει κάποια στιγμή. Έτσι, θα γίνει ενδημικός ιός, εντάξει. Πρέπει όλο αυτό να το έχουμε αφουγκραστεί και να έχουμε σχέδιο για την επόμενη δεκαετία, έτοιμο η 20ετία. Κυρία Μπίτα, ο Ντράγκη, όταν ανέλαβε ως Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ανέφερε ότι θα δαπανίσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του Ταμείου Ανάκαμψης αποκλειστικά για το νέο μοντέλο τουρισμού. Θα σας πω, διαβάζω σε διεθνή τύπο, ότι αυτή τη στιγμή θα απαγορεύσει τις κρουαζιέρες στη Βενετία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλουν να μπουν σε έναν πιο ποιοτικό τουρισμό. Δηλαδή, θέλουν να έχετε λιγότερο κόσμο εισαγωγικά στη χώρα, αλλά πιο ποιοτικό. Καλά, εντάξει. Δεν ξέρω αν συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, να στοχεύσουμε σε ένα ποιοτικό τέτοιου είδους όπου δεν μπορεί να δαπανίσει απαραίτητα πολλά χρήματα. Δηλαδή, εντάξει, γιατί να μην υπάρχει το δικαίωμα και σε κάποιους άλλους τουρίστες να έρθουν. Εντάξει. Θέλετε να επισημάνετε, γιατί είναι πολλά. Έτσι κι αλλιώς την έρευνα που έχετε κάνει ως δίκτυο εκτιματομεσιτών ή real estate, είδα 21 έτσι points που θέλατε να υπογραμμίσετε λίγο ως προκλήσεις για το 2022. Θέλετε να σταθούμε. Τα σημαντικότερα. Ναι, έτσι. Θα σα πω το εξής. Βασικό στοιχείο είναι ότι το φωνικό καθεστώς πλέον είναι πολύ πιο φιλικό όσον αφορά την ακίνητη περιουσία. Είδαμε πλέον όσον αφορά τον ένφια, το κάθε ακίνητο να φορολογείται ξεχωριστά και να υπάρχει κατάργηση ακόμα του συμπληρωματικού φόρου 250.000 ευρώ και πάνω. Ναι. Δεύτερο στοιχείο, είδαμε την δωρεάν γονική παροχή τη ακίνητη περιουσία από του γονεί στα παιδιά και ταυτόχρονα είδαμε και τη γονική χρηματική δωρεά. Δύο συγκεκριμένα μέτρα, πολύ σημαντικά την ελληνική χρηματαγορά, τα οποία βοήθησαν και να καταγράψουμε και αύξηση των μεταβιβάσεων. Παράλληλα, θα σας πω ότι είχαμε και αύξηση των τζόνων επενδύσεων κατά 34% το 2021 σχέση με 2020. Κάτι πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία και την κτηματαγορά. Ναι. Επιπλέον, είδαμε, κυρία Μπίτα, ότι έχουμε την αναστολή του ΦΠΑ 24% για άλλα δύο έτη. Θυμάστε ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω μνημονίων είχε εντελώς σταματήσει. Μετά την αναστολή του ΦΠΑ 24% είδαμε να ξαναγεννιέται πλέον η οικονομική δραστηριότητα, να ξαναδουλεύει ο κόσμος. Και τώρα αυτό θα ισχύει μέχρι πότε, μέχρι το 24? Μέχρι το 2024, ακριβώς. Παράλληλα, θα σας πω το εξής. Ένας βασικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να ξεκλειδώσει κεφάλαια στην κτηματαγορά είναι το ενδεχόμενο τέλος των καταθέσεων προθεσμίας.
Δηλαδή, ένα βασικό, βασικό εργαλείο από τα νούρια των Ελλήνων όλα τα προηγούμενα έτη ήταν οι καταθέσεις προθεσμιακές. Πλέον, επειδή έχουμε φτάσει στο επιτόκιο που είναι σχεδόν στο μηδέν, στο μηδέν, ναι, πραγματικά. Υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή οι τράπεζες να σταματήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι πολλοί συμπολίτες που διαθέτουν καταθέσεις να μπουν σε δικασία να ζητήσουν ασφαλείς επενδύσεις με μια απόδοση. Αυτές οι επενδύσεις τις δίνει αυτή τη στιγμή στην μεταγορά. Παράλληλα, θα σας πω με δικό μου ρεπορτάζ ότι πάνω από τις 100.000 ευρώ καταθέσεις υπάρχει λογική πλέον να υπάρχει και μια χρέωση στον διοκτή του λογαριασμού κάθε μήνα σε ένα ποσό 30-40 ευρώ. Επιπλέον, κύριε Μπίτα, ένα βασικό στοιχείο πάλι θα είναι και το κομμάτι που αναφέρουμε όσα στα εισοδήματα. Είδαμε, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, ότι το 28,9% του πληθυσμού της χώρας μας, κύριε Μπίτα, δυστυχώς, βάσει στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, δείχνεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι κάτι, κύριε Μπίτα, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς θα το χειριστούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Το οποίο εμείς θεωρούμε να αλλάξει η εικόνα μέσα από την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ταμείου ανάκαμψης. Και κλείνοντας, θα σας πω ότι όσον αφορά την εγχώρια ζήτηση, δηλαδή τη μεσαία τάξη της χώρας μας, δυστυχώς, κύριε Πίτα, η συγκεκριμένη η κατηγορία συμπολιτών μας οικονομικά έχουν χάσει πάνω από το 27% του εισοδήματός τους από το 2007 έως το 2015, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ. Είναι η μεσαία τάξη, η οποία αυτοί οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας είναι αυτοί που τροφοδοτούσαν την ελληνική οικονομία και την κατανάλωση αλλά και την αγορά κατοικίας. Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ μικρή η εγχώρια ζήτηση, να ξέρετε πάντα. Έτσι, και να βάλουμε και τώρα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω των κρίσεων που μας περιβάλλουν ακόμα ένα 30% που έχει προσθεθεί σε αυτό το καλάθι που λέμε του νοικοκυριού ως επιπλέον έτσι, έξοδα. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια Σαββάτου. Γεια σας.